Αγαπημένα μου κορίτσια, σήμερα θα κάνουμε αγαπημένα προϊόντα μήνα Σεπτεμβρίου. Πράγματα τα οποία τα χρησιμοποίησα πάρα πολύ αυτό το μήνα. Για την ακρίβεια είναι 10 συν 1. Στο τελευταίο θα κάνω και μια μικρή αναφορά σε ένα άτομο το οποίο στην ουσία μου το χάρισε αυτό το προϊόν. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ας μιλήσουμε πρώτα για κραγιόν. Για κραγιόν έχω αυτά εδώ τα 4. Πάμε ένα-ένα να σας τα δείξω. Πάμε εξ αρχής να σας δείξω αυτό εδώ τη Self. Δεν το έχω ακούσει πολύ να παίζεται στο YouTube. Λέγεται Nicely Nude και είναι αυτό που λέει, είναι πάρα πολύ γλυκό και όμορφο nude, το οποίο όμως δίνει ζωντάνια στα χείλη. Είναι ένα ροζ με ήπιο σίμερ, πολύ γλυκό. Αυτό εδώ. Πάμε στο επόμενο, είναι του Yves Saint Laurent, είναι το νούμερο 61. Αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Είναι ένα όμορφο χάλκινο ροζ χρώμα, πάρα πολύ ωραίο. Το φόρεσα πάρα πολύ και όπως βλέπετε έχει αρχίσει και κατεβαίνει επικίνδυνα, σχεδόν τελειώνει. Δίνει πολύ ωραία ενδάδοση στο χείλ και λάμψη. Και αυτό το έχω φορέσει πάρα πολύ. Συνεχίζω με αυτό εδώ της MAC. Είναι από τη σειρά Cream Scene, είναι το Speed Dial και αυτό είναι ένα πάρα πολύ γλυκό ροζ. Αλλά επειδή είναι Cream Scene, είναι πάρα πολύ ενυδατικό, πάρα πολύ ενυδατικό. Είναι ένα χρώμα το οποίο ταιριάζει πραγματικά σε όλες και αν δείτε σε τι ποσοστό έχει κατέβει, θα καταλάβετε ότι μου αρέσει πολύ, διότι στην κατοχή μου έχω περίπου 25 κραγιόν της MAC και για να έχει κατέβει κάποιο, σημαίνει ότι μου αρέσει αρκετά. Αυτό συγκεκριμένα βρίσκεται συνέχεια στη τσάντα μου αυτό το μήνα. Πάμε σε αυτό τη σειράς Velvetins, είναι από τη Line Crime. Είναι το Sweat Berry, είναι ένα stain, για το οποίο μάλιστα έχω κάνει και... Έχω κάνει review, θα σας αφήσω το review από κάτω να το δείτε. Είναι αυτό εδώ το πάρα πολύ έντονο κόκκινο, καλοκαιρινό κόκκινο. Μένει για ώρες στα χείλη, στεγνώνει αμέσως, δεν φεύγει. Τι άλλο να σας πω, τα περισσότερα τα έχω πει στο review, οπότε αν θέλετε να δείτε τι ακριβώς προϊόν είναι αυτό, μπορείτε να δείτε το review το οποίο θα αφήσω από κάτω. Συνεχίζω με αυτό εδώ, είναι της Collection 2000, είναι ένα blush, το οποίο είναι το Pink Me Up, η απόχρωση 1. Το βρίσκεται κυρίως μέσω eBay. Αν βρω το link από που το έχω πάρει, θα στο αφήσω από κάτω. Το είχα πάρει περίπου για 4,5 ευρώ με τα έξοδα αποστολής. Έχει ένα πολύ γλυκό berry χρώμα, είναι και μάλιστα αυτό που φοράω στα μήλα μου τώρα. Αλλά έχει ταυτόχρονα και αυτό εδώ το highlighter στην ουσία, το οποίο δίνει πάρα πολύ ωραία λάμψη. Το χρησιμοποιώ συνέχεια, όταν σας λέω συνέχεια, συνέχεια. Πάει και αυτό. Ας πάμε σε αυτό εδώ. Είναι το κοσμητικό της Dove. Είναι το κλασική, η κλασική κρέμα της Dove με το μπλε καπάκι. Δεν έχω να πω πολλά γι' αυτό. Άρωμα τέλειο. Μυρίζει φρεσκάδα. Μυρίζει σαν σαπούνι. Λέει ότι διαρκεί 24 ώρες, αλλά δεν θα το έλεγα. Κρατάει περίπου για 8 ώρες. Σίγουρα. Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό. Λοιπόν, πάμε στην πούδρα. Είναι αυτή εδώ. Είναι της Avon. Είναι η Translucent. Ένα πολύ ωραίο γλυκό χρωματάκι nude. Το είχα ξεχάσει λίγο στα πράγματά μου, το θυμήθηκα και άρχισα να το αγαπώ και πάλι, το χρησιμοποιώ σχεδόν κάθε μέρα. Είναι απόχρωση για πούδρα την οποία χρησιμοποιώ πάρα πολύ αυτό το μήνα. Δυστυχώς η Avon από ό,τι ξέρω τα color trend τα έχει καταργήσει ή αν δεν τα έχει καταργήσει νομίζω τα έχει βγάλει με κάποια άλλη ονομασία, είναι σε πορτοκαλί συσκευασίες. Μένει η δικιά μου συσκευασία αρκετά χρόνο. Αλλά δεν έχει πάθει κάτι και μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Πάμε σε μία όζα την οποία φόρεσα πάρα πολύ αυτό το μήνα. Για να καταλάβετε πόσο την αγαπώ αυτή την όζα, Παύλα Μανών, με το που τα... ήταν να τα ξεβγάλω, γιατί 3-4 μέρες διαρκεί αυτό το χρώμα, με το που ήταν να τα ξεβγάλω, τα ξέβαφα και τα ξαναέβαφα με αυτό εδώ το χρώμα. Είναι το νούμερο 59. Είναι η παλιά συσκευασία της Κολντερόν, αλλά σίγουρα θα τη βρείτε. Αν τη βρείτε, δοκιμάστε. Είναι πάρα πολύ ωραίο γλυκό κόκκινο. Ψιλοβαθύ, δεν είναι καλοκαιρινό κόκκινο. Είναι αρκετά φθινοπορεινό χειμερινό κόκκινο. Λοιπόν, να σας δείξω και την κρέμα την οποία χρησιμοποιήσα αρκετά. Είναι της Garnier. Είναι εντατική κρέμα προστασίας για κανονική και μειχτή επιδερμίδα με χύλισμα αρκτίου. Είναι ένα συστατικό το οποίο αφήνει, λέει, μάτι αυτή την επιδερμίδα. Αυτή εδώ συσκευασία. Εγώ την πήρα πάρα πολύ οικονομικά, την πήρα περίπου 3,5 ευρώ. Την βρήκα σε προσφορά μείον 50%, γι' αυτό και την πήρα. Μου αρέσει πάρα πολύ η υφή της. Μοσχομυρίζει, βασικά μυρίζει νιβέα, είναι πολύ περίεργο ότι είναι ένα προϊόν της Garnier και μυρίζει
Αν τη μύριζα με κλειστά τα μάτια, θα έλεγα σίγουρα ότι είναι της Νιβέα, μυρίζει πραγματικά σαν Νιβέα. Την ευχαριστήθηκα περισσότερο για το άρωμά της και φυσικά σαν αποτέλεσμα αφηνεμά το πρόσωπό μου και το κρατούσε έτσι σαν ενυδάτωση αρκετά καλά. Αυτό εδώ. Να σας δείξω τα πρώτα λευταία. Τα πρώτα λευταία είναι αυτά εδώ τα δύο λαδάκια. Το ένα είναι κλασικό δαφνέλαιο και το άλλο είναι 100% pure coconut oil. Αυτό εδώ το έχω αγοράσει από eBay, είναι 200 ml, θα σας αφήσω link και από αυτό από κάτω. Μου έκανε πάρα πολύ καλό στα μαλλιά μου, βέβαια αυτά τα δύο δεν κάνανε να σταματήσω τα μαλλιά μου να πέφτουνε προς Θεού, αλλά τι κάνανε, βοηθήσανε πάρα πολύ στην υγρασία τους, τα κάνανε πολύ πιο λαμπερά. Πώς κάνω αυτή τη μάσκα, την κάνω 2 ώρες, απλώνω και τα δύο στα μαλλιά μου με λίγο αμυγδαλέλαιο. 2 ώρες πριν να κάνω μπάνιο, τα αφήνω τυλιγμένα με μια ζεστή πετσέτα. Και μετά από 2 ώρες λούζομαι. Βέβαια, λίγο δύσκολο να αφαιρέσει όλο αυτό το λάδι, αλλά μετά τα μαλλιά σου είναι βελούδινα, σαν να έχει βάλει μάσκα. Αυτό που θα ήθελα να σα πω για αυτά τα λάδια, γενικά για τα λάδια, τα οποία ψωνίζουμε κυρίω από φαρμακείο, είναι να προσέχετε τις ημερομηνίες λήξης. Εμένα μου έτυχε να πάρω δαφνέλαιο από φαρμακείο τη γειτονιά μου κιόλα. Και με το που το πήρα στα χέρια μου είδα ότι είχε λήξει από το 2012. Φυσικά το έδειξα στο φαρμακοποιό και μου λέει συγγνώμη και τα σχετικά. Οπότε να προσέχετε λίγο τις ημερομηνίες λήξης. Αυτά εδώ. Και αυτά ήταν τα 10 πράγματα του μήνα. Ναι, αυτά ήταν τα 10 πράγματα. Και πάμε για το τελευταίο. Ας βγάλω τα πινελάκια. Είναι αυτή εδώ η παλέτα, η πολύ όμορφη της Clinique. Λέγεται Pretty in Pinks and Plums. Είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, αυτήν εδώ την παλέτα μου την έκανε δώρο η Μαρία Μητσάκου. Νομίζω την ξέρετε οι περισσότερες από εσάς. Αν δεν την γνωρίσετε, θα αφήσω από κάτω link το κανάλι της στο YouTube. Κάνει και αυτή βιντεάκια ομορφιάς. Μου το είχε κάνει δώρο μαζί με μια σακούλα άλλα πράγματα στη γιορτή μου και την ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτή την παλέτα την καταευχαριστήθηκα, γι' αυτό την βάζω στα αγαπημένα του μήνα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, αλλά αν υπάρχει, δοκιμάστε την. Έχει πολύ γλυκά φθινοπορεινά χρώματα και ένα πάρα πολύ όμορφο μπλας. Και το ρούζ και τις σκιές τις έχω χιλιοφορέσει. Μάλιστα, πολλά χρώματα από αυτά το έχω φορέσει σήμερα στα μάτια μου. Και λίγο από το ρούζ. Και έχει και ένα τεράστιο καθρέφτη. Γενικά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι σκιές της Clinique. Δεν έχω κάτι να πω εκτός από ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Μαρία. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε να ρωτήσετε κάτι. Αφήνετε link από κάτω. Δυστυχώς πλέον δεν υπάρχουν και video responses. Τα έχει καταργήσει το YouTube για να μου αφήνετε video responses από κάτω. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, φιλάκια πολλά. Γεια σας!